Αφού μελετήσαμε τις κονικές τομές, τον κύκλο, την παραβολή, την έλλειψη και την υπερβολή, θα γενικεύσουμε τώρα, μελετώντας τις ίδιες κονικές τομές, όταν το κέντρο συμμετρίας τους ή η κορυφή τους δεν είναι στην αρχή των αξώνων. Θα μελετήσουμε δηλαδή τις εξισώσεις της μορφής αχ τετράγωνο και β ψ τετράγωνο και γ χ και δ ψ και ε ίσον 0. Ας ξεκινήσουμε με τη μεταφορά αξώνων για να την εξηγήσουμε. Θα δώσουμε πρώτα το παράδειγμα του κύκλου. Θυμόμαστε τη θεωρία ότι ο κύκλος με εξίσωση χ τετράγωνο και ψ τετράγωνο ίσον ρ τετράγωνο έχει κέντρο την αρχή των αξώνων και ακτίνα ρ. Ενώ ο κύκλος με κέντρο το σημείο χ0 ψ0 και ακτίνα ρ έχει εξίσωση χ μειον χ0 στο τετράγωνο και ψ μειον ψ0 στο τετράγωνο ίσον ρ τετράγωνο. Εδώ είναι το χ0, εδώ το ψ0. Κάνουμε τώρα την εξής σκέψη. Ορίζουμε δύο καινούριους άξονες. Οι παλιοί άξονες είναι η χ τόνος και η ψ ψ τόνος. Οι καινούριοι άξονες είναι αυτοί με το μπλε χρώμα, όπου έχουν σαν κέντρο ομικρόν το κέντρο του κύκλου. Παίρνουμε ένα τυχαίο σημείο μ του κύκλου, το οποίο στους παλιούς άξονες, στο παλιό σύστημα στεταγμένο, έχει στεταγμένες χ, ψ. Μπορούμε να ορίσουμε τις συντεταγμένες του μ στο καινούριο σύστημα στεταγμένο, οι οποίες θα είναι χ κεφαλαίο και ψ κεφαλαίο. Το χ κεφαλαίο θα είναι ίσο με το χ, που είναι αυτή η απόσταση, μείον το χ0. Και το ψ κεφαλαίο θα είναι ψ, που είναι αυτή η απόσταση, μείον το ψ0. Αν θέσουμε λοιπόν χ μείον χ0 το χ κεφαλαίο και ψ μείον ψ0 το ψ κεφαλαίο, τότε η εξίσωση του κύκλου γίνεται χ τετράγωνο και ψ τετράγωνο κεφαλαία ίσον ρο τετράγωνο. Η κεντρική ιδέα είναι ότι αν έχουμε μία εξίσωση πολύπλοκη σχετικά, που έχει όμως αυτή τη μορφή, μοιάζει με την εξίσωση του κύκλου, αλλά αντί για χ έχουμε χ μείον χ0 και αντί για ψ έχουμε ψ μείον ψ0, μπορούμε με κατάλληλη μεταφορά αξώνων να τη μετασχηματίσουμε σε μια πολύ πιο απλή εξίσωση, την εξίσωση του κύκλου που έχει κέντρο την αρχή των αξώνων. Αυτή την ιδέα, η οποία λέγεται μεταφορά αξώνων, θα την εφαρμόσουμε για την παραβολή, την έλλειψη και την υπερβολή. Αν προσέξατε, ενώ για τον κύκλο είχαμε δώσει την εξίσωσή του όταν δεν έχει κέντρο την αρχή των αξώνων, δεν κάναμε κάτι αντίστοιχο για την έλλειψη και την υπερβολή, ούτε για την παραβολή. Ας ξεκινήσουμε από την έλλειψη. Θυμόμαστε ότι η εξίσωση της έλλειψης είναι χ τετράγωνο δια α τετράγωνο και ψ τετράγωνο δια β τετράγωνο ίσον 1, αυτή που έχει τις εστίες της στον άξονα των χ. Έχουμε λοιπόν εδώ το α, το β, το μείον α και το μείον β και έχουμε αυτήν την έλλειψη. Δεν έχουμε δώσει όμως την εξίσωση της έλλειψης, που το κέντρο της δεν είναι η αρχή των αξώνων ωμικρών, αλλά κάποιο άλλο σημείο, κάπα ή ωμικρον τόνος θα μπορούσαμε να το πούμε καλύτερα. Και σκεπτόμενοι με παρόμοιο τρόπο, μπορούμε να δώσουμε την εξίσωση της έλλειψης, η οποία θα έχει κέντρο το ωμικρον τόνος, με στεταγμένες χ0, ψ0, και θα έχει εξίσωση χ μείον χ0 στο τετράγωνο δια α τετράγωνο και ψ μείον ψ0 στο τετράγωνο δια β τετράγωνο ίσον 1. Εδώ θα έχουμε το α, το μείον α, το β, το μείον β. Οι εστίες της έλλειψης ήταν στο σημείο γ και στο σημείο μείον γ του άξονα των χ. Οι εστίες εδώ θα είναι στο σημείο χ0 και γ και χ0 μείον γ, κόμμα ψ0. Αυτό μπορεί να γίνει με μεταφορά αξώνων, αν θέσουμε όπου χ κεφαλαίο το χ μείον χ0 και όπου ψ κεφαλαίο το ψ μείον ψ0, και η εξίσωση αυτή μπορεί να μετατραπεί σε αυτήν την εξίσωση. Ας κάνουμε και μία άσκηση για να δούμε πώς εφαρμόσουμε τα παραπάνω στις ασκήσεις. Να εξετάσετε τι παριστάνει στο επίπεδο η εξίσωση χ μείον 2 στο τετράγωνο δια 25 και ψ μείον 3 στο τετράγωνο δια 9 ίσον 1. Προφανώς αυτή η εξίσωση θυμίζει την εξίσωση της έλλειψης, είναι αυτής της μορφής. Θα μπορούσε να γίνει χ τετράγωνο δια α τετράγωνο και ψ τετράγωνο δια β τετράγωνο ίσον 1, άρα το χ θα είναι το χ πλην 2 και το ψ θα είναι το ψ πλην 3. Κάνουμε λοιπόν παράλληλη μεταφορά αξώνων. Θέτουμε χ κεφαλαίο ίσον χ πλην 2 και ψ κεφαλαίο ίσον ψ πλην 3. Και η εξίσωση 1 παίρνει τη μορφή χ τετράγωνο δια 5 στο τετράγωνο, το 25 το γράφουμε 5 στο τετράγωνο, και ψ κεφαλαίο στο τετράγωνο δια 3 στο τετράγωνο ίσον 1. Στο σημείο αυτό προτείνω
να μελετήσουμε αυτήν την εξίσωση κάνοντας ένα πρόχειρο σχήμα της έλλειψης, το οποίο φυσικά δεν ζητείται από την άσκηση, διότι η άσκηση ζητάει να μελετήσουμε αυτή την εξίσωση και να σχεδιάσουμε. Θα είναι όμως αρκετά βοηθητική. Αν κάποιος αργότερα αποκτήσει εξοικείωση και άνεση, μπορεί να παραλείψει αυτό το ενδιάμεσο βήμα. Η εξίσωση 2 λοιπόν παριστάνει έλλειψη, προφανώς με κέντρο την αρχή των αξώνων, με α ίσον 5, β ίσον 3 και γ ίσον ρίζα του α τετράγωνο μείον β τετράγωνο, δηλαδή ρίζα του 25 μείον 9, ρίζα του 16 ίσον 4. Σχεδιάζουμε πρόχειρα αυτή την έλλειψη, οι κορυφές της, τα σημεία που τέμνει τους άξονες δηλαδή, αν βάλουμε όπου ψ το 0, το χ τετράγωνο κάνει 5, χ τετράγωνο δια 5 στο τετράγωνο κάνει 1, το χ τετράγωνο κάνει 5 στο τετράγωνο, άρα το χ κάνει συν πλην 5. Έχουμε λοιπόν τις κορυφές της έλλειψης στο 5 και στο μείον 5 και αν βάλουμε όπου χ 0, το ψ τετράγωνο δια 3 τετράγωνο κάνει 1, το ψ τετράγωνο κάνει 3 τετράγωνο, άρα το ψ κάνει συν πλην 3. Στον άξονα των ψ λοιπόν έχουμε τις κορυφές 3 και μείον 3, προσέχουμε αν αυτή η απόσταση είναι 5, αυτή να είναι 3 περίπου και φτιάχνουμε πρόχειρα την έλλειψη, η οποία επαναλαμβάνω δεν μας ζητείται. Σημειώνουμε και τις δύο εστίες. Προφανώς η εστία που είναι γ,0 θα είναι 4,0 και η δεύτερη θα είναι η ε τόνος μείον 4,0. Έχουμε λοιπόν την εστία ε και την εστία ε τόνος. Αυτή είναι η γραφική παράσταση της εξίσωσης 2. Ας πάμε τώρα στην εξίσωση 1, που όπως είπαμε είναι η ίδια έλλειψη, μόνο που θα προκύψει μετά από μεταφορά των αξώνων. Το σημαντικό ερώτημα τώρα είναι ποιο θα είναι το κέντρο του νέου συστήματος τεταγμένων που θα προκύψει μετά τη μεταφορά των αξώνων. Την περίπτωση του κύκλου, αν θυμηθούμε, όταν έχουμε χ μείον χ 0 στο τετράγωνο και ψ μείον ψ 0 στο τετράγωνο ίσον ρο τετράγωνο, το κέντρο έχει στεταγμένες χ 0 ψ 0. Νομίζω ότι είναι αυτός ο πιο εύκολος τρόπος. Εδώ λοιπόν που έχουμε χ μείον 2 στο τετράγωνο και ψ μείον 3 στο τετράγωνο, το κέντρο θα είναι το 2,3. Ας πούμε ότι το 2 είναι εδώ, το 3 είναι εδώ, είναι λίγο πιο μεγάλο. Αν αυτό είναι το σημείο όμικρον, αυτό το σημείο, το όμικρον τόνος, θα είναι το κέντρο του νέου συστήματος συντεταγμένων, όπου οι άξονες θα είναι πάλι χ κεφαλαίο τόνος και ψ κεφαλαίο τόνος. Και μπορούμε, μιας και έχουμε φτιάξει την έλλειψη με κέντρο την αρχή των αξώνων, να τη μεταφέρουμε. Πώς μεταφέρουμε τα σημεία της, δηλαδή το 5 και το μείον 5, ή μπορούμε να το δούμε και από εδώ. Άρα από το 2 θα πάμε 5 δεξιά, θα προσπαθήσουμε να υπάρχει μια αναλογία στο σχήμα και θα φτάσουμε στο 7, και από το 2 θα πάμε 5 αριστερά οριζόντια και θα φτάσουμε στο μείον 3, και έτσι θα έχουμε τις δύο κορυφές του μεγάλου άξονα της έλλειψης. Από το 3 θα ανέβουμε όσο ανεβήκαμε και εδώ, 3 πάνω, 3 κάτω. Από το 3 λοιπόν θα ανέβουμε 3 προς τα πάνω και θα φτάσουμε στο 6 και θα κατέβουμε 3 προς τα κάτω και θα φτάσουμε στο σημείο 2,0. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να σχεδιάσουμε την έλλειψη, αφού έχουμε βρει τα 4 σημεία της, όπως κάναμε και με τον κύκλο. Σχεδιάζουμε δηλαδή το βορειότερο, το νοτιότερο, το ανατολικότερο και το δυτικότερο σημείο της έλλειψης. Οι εστίες απέχουν 4 από το κέντρο συμμετρίας της έλλειψης. Άρα εδώ οι εστίες θα είναι από το 2 θα μετακινηθούμε 4 προς τα δεξιά και θα φτάσουμε στο 6. Αυτή θα είναι η μία εστία και από το 2 θα μετακινηθούμε 4 αριστερά και θα φτάσουμε στο μείον 2. Απαντάμε τώρα. Η εξίσωση 1, η αρχική δηλαδή εξίσωση που θέλαμε να λύσουμε, παριστάνει έλλειψη με α ίσον 5, β ίσον 3, γ ίσον 4 και εστίες ε κεφαλαίο 6,3 και ε τόνος μείον 2,3.